Τι να πω, τι, τώρα δεν κάνουν ζήτηση. Ναι, διότι ως τώρα λέμε και αυξάνονται οι ώρες. Και αυτό και οι καθηγητές δεν θέλουν και επί της ουσίας δεν. Μήπως δεν είναι ουσία στο επιχείρημα ότι οι περισσότεροι συνδικαλιστές είναι στα κόμματα. Εντάξει. Σε ρωτώ, αυτό δεν είναι ουσία θέμα. Πολύ σημαντικό είναι. Ότι είναι μέσα στα κόμματα και αναγκάζονται τα κόμματα να τους διαγράφουν. Λοιπόν, αυτό είναι ντροπή, δεν είναι απλώ σημαντικό. Με συγχωρείτε. Ντροπή για ποιον. Ντροπή για ποιον. Ντροπή για τους συνδικαλιστές. Όχι μόνο για τους συνδικαλιστές, και για τα κόμματα που τους αγκαλιάζουν για να παίρνουν ψήφους. Με συγχωρείτε. Τα κόμματα, να το πούμε διαφορετικά, έχουν συνδικαλιστικές παρατάξεις. Αλλά δεν περιμένουν από τις συνδικαλιστικές παρατάξεις ότι ξαφνικά θα τυφλωθούν. Δεν θα κοιτάνε το δημόσιο συμφέρον. Δεν θα κοιτάνε το κοινό καλό. Και θα κοιτάνε με αυτόν τον εξαιρετικά στενό τρόπο που περιγράφω το ποιο είναι το νοούμενο κλαδικό του συμφέρον, αδιαφορώντας για οποιαδήποτε επίπτωση υπάρχει στην κοινωνία. Μάλιστα. Δεν το περιμένει κανείς αυτό. Πάντως παίρνονται οι καθηγητές, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Ξαναλέω. Αυτό. Ξαναλέω. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο αφορά τους καθηγητές. Πρέπει να το δεχτούμε όλοι. Δεν αφορά άλλους εργαζόμενους. Και άλλους κλάδους αφορά. Εντάξει. Αφορά. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Σύμφωνοι. Ξαναλέω. Το επίδικο συνδικαλιστικά είναι αυτό. Όχι. Δεν είναι κύριε αυτό. Κουντή. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από αυτά που είπε ο κύριος Βορύδης. Από τους καλύτερους υπερασπιστές αυτής της αυταρχικής πολιτικής και τα απαριθμώ. Πρώτο. Αγαπάμε, λέει, καλύτερα με την απόφαση αυτή περισσότερο τους μαθητές και την παιδεία. Θα έλεγα. Εντάξει, τους προστατεύουν. Όχι, όχι, αυτό τους, ήταν όχι, το. Όχι, όχι, έχει κάποια αξία. Τις προστατεύουν όποια ορόημα θέλετε να χρησιμοποιήσουμε. Έχει κάποια αξία. Θα το έλεγα έστω και πολύ σχηματικά. Οι κυβερνήσεις φεύγουν. Πέφτουν, αλλάζουν. Οι υπουργοί παιδείας αλλάζουν. Οι καθηγητές είναι εκεί. Εξ αντικειμένου λοιπόν ζουν πιο έντονα τα προβλήματα της παιδείας από ότι τους κυβερνώντες, τους υπουργούς που κάθε φορά θεωρούν ότι όταν έρχονται στην, ας πούμε, αναλαμβάνουν το φόκο εντός της ιδίας κυβερνήσεως πρέπει να κάνουν αλλαγές. Τα ζουν μερικές φορές και τα δημιουργούν κιόλας. Μισό λεπτό. Δεν τα ζουν απλώς, μερικές πάμε φορές τώρα, τα δημιουργούν κιόλας. Πάμε τώρα στο δεύτερο ισχυρισμό. Έτσι. Λέει ο κύριος Βορύδης, λέει η κυβέρνηση, ότι αυτά που λέτε, αυτά που θέτουν σήμερα οι καθηγητές, οι μετακινήσεις, οι πιθανές απολύσεις που δεν είναι απολύσεις διότι δεν θα ξαναεπαναπροσλάβουν τους ορομίσθιους, αυτά είναι στο μυαλό σας. Ή δεν είναι έτσι. Απαντώ εγώ. Απαντούν οι καθηγητές. Καθίστε να τα κουβεντιάσουν. Καθίστε να τα κουβεντιάσουν. Ναι, κύριε Βουτή, συγγνώμη. Μισό και να όχι, πω γιατί το έχει σημασία αυτό. Και μετά θα αναπτύξετε. Παρακαλώ. Αν υποθέσουμε ότι όλα, όλα όσα λέτε είναι έτσι, όπως τα λέτε. Ναι. Εσείς είστε υπέρ του να γίνει η απεργία μέσα στις παραγωγές. Προχωράω και στο τελευταίο. Μην το θέτετε έτσι. Μην το θέτετε, θα το πούμε. Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθείς. Λέω τώρα την ουσία του ζητήματος. Διότι αυτούς τους κοινωνικούς αυτοματισμούς γρήγορα, ας πούμε, γρήγορα καταναλώνονται και ουσιαστικά κρύβουν και την ουσία του προβλήματος. Δεν είναι εθική. Γιατί να σας πω, έτσι όπως έχει φτάσει το θέμα, ενδιαφερόμαστε για τα ζητήματα της παιδείας με το ενδεχόμενο να γίνει απεργία μόνο στη διάρκεια των εξετάσεων. Το όλο τον υπόλοιπο χρόνο, σε ποια κατάσταση είναι τα σχολεία. Η θέρμανση που είχαμε σημαντικό πρόβλημα με τα παιδιά. Παιδιά που πηγαίνανε χωρίς κολατσό. Λέω, θέματα που δεν τα υπερβάλλω προφανώς. Ή οι εκπαιδευτικοί που έχουν περικοπεί οι μισθοί τους κατά 45%. Έχω και προσωπικό παράδειγμα, ας πούμε, η Ανίψα. Με 680 πρέπει να πηγαίνει κάτω στο Χιλιομόδι, στο Άργος. Δεν μένει τίποτα. Και δεν μπορεί να νοικιάσει εκεί σπίτι. Σας λέω, δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι. Γυρίζει στην Αθήνα καθημερινά. Πείτε μου τι της μένει. Ας το πούμε να πάει να υπηρετήσει και όπως πάει να πάει να βοηθήσει τα παιδιά. Λέω τώρα, έχουμε το πρόβλημα λοιπόν αυτό που μου είπατε κύριε Οικονομέ. Γιατί να το λύσουμε τώρα αυτό το ζήτημα. Αυτό που ζητήθηκε είναι το παγόνο, κάνουμε τις εξετάσεις και μετά με άνεση καθόμαστε και οργανώνουμε την καινούργια χρονιά. Αν η κυβέρνηση θέλει να κάνει πιο ορθολογικό τον τρόπο κατανομής των εκπαιδευτικών, παίρνοντας υπόψη και μια σειρά άλλα ζητήματα. Από εκεί και πέρα. Κοιτάξτε, επειδή εγώ την υπεράσπισα την υπόθεση των καθηγητών, ξέρω πολύ καλά ότι εάν αυτό περνούσε μετά τις εξετάσεις, θα λέγανε. Α, μας το βάζετε τώρα μέσα στα μέσα του καλοκαιριού. Καλοκαιρί, όχι, μάθει, όχι, όχι. Δεν έχουμε καμία αντίδραση. Όχι, λοιπόν, όχι. Όταν θέλει ο συνδικαλιστής να πει κάτι, κάτι θα βρει. Όχι, μισό λεπτό. Εφόσον πρόκειται για τέτοια μεταρρύθμιση, γιατί έτσι εμφανίστηκε, που είναι στην ουσία πώς θα περιορίσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους, αυτή είναι όλη η ουσία. Κύριε Βουντή, πώς θα περιορίσουμε τους δημοσίους. Λίγη ισχύ στο συλλογικό συμβάσιο και από 700 ευρώ θα πάρει στα 500. Ακούστε και κάτι άλλο. Αφού λοιπόν είναι και λίγο αμφίβολο, είναι και λίγο αμφιλεγόμενο, αφού δημιουργεί κοινωνική ένταση, πώς αποσύρουμε το αντιρατσιστικό, όπως λέγεται το νομοσχέδιο, γιατί πρέπει να το ξαναδούμε. Αυτό δεν μπορούσε να το ξαναδούμε. Επομένως, το να αποσύρεις κάτι ή να το παγώσεις για να το δεις σε μια καλύτερη στιγμή, να το επεξεργαστείς καλύτερα, εγώ θα θεωρήσω, ήταν μια συνετή πράξη.
Τώρα, το ερώτημα, που, το ερώτημα που τίθεται και το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος έχει σειρά. Ήταν λίγο διπλωματικό όμως αυτό που λέτε τώρα. Δηλαδή, πες ότι το παγώναν λοιπόν και ένα μήνα μετά, μόλις τελειώνει η παραδίκη, το ξαναφέρναν. Μα άμα, μιλάμε για δηλαδή. Μα άμα μιλάμε για τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση, θα γινόταν μια ουσιαστική συζήτηση και όχι αυτή η συζήτηση είναι ή δεν είναι.